9:15, λίγο πριν την προβολή του επεισοδίου του Big Brother και όλο το χωριό του Γιάννη Φουκάκη μαζεύεται όπως κάθε βράδυ στο καφενείο για να το παρακολουθήσει. Με τη νίκη! Μίγομαι πέσα στα καφενεία του χωριού, βλέπουμε την εκπομπή, πίνουμε τα ρακάτσα μας και περνάει η ώρα μας. Το Big Brother βρίσκεται σε εξέλιξη και ας δούμε πώς αντιδρούν οι άνθρωποι του Γιάννη. Γιάννη, έτσι ένα πολεμό να τις ξεσκίσεις όλους. Πάει καλά, είναι αυθεντικός, ό,τι λέει να το πιστεύετε. Δεν παίζει θέατρο, το κοπέλι πάει καλά, πάει καλά. Τι δεν σου κάθεται καλά από τους παίχτες εκεί πέρα, ποιος τον φέρνει στα όρια του, πιστεύεις? Πιστεύω πιο πολύ με την Νικολέτα τώρα τελευταία, από ό,τι κατάλαβα που δεν τα πολύ πηγαίνανε και πολύ καλά, επειδή του πετούσε διάφορες μπηχτές είχε πετάξει. Θα μάθετε ένα πράγμα στη ζωή σας, ότι θα λες μια κουβέντα τα αλλού, θα τη στηρίζεις. Το ότι σου λένε πράγματα δεν θα πάνε να τα κάνεις έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Το κατάλαβες όλο πράγμα. Δεν πάει να προσποιηθεί, δεν πάει να πει τίποτα το παράξενο, να το παίξει καμπόσος. Είναι αυτός που είναι. Γιάννη, ποτέ το δάκρυ τα ετού στη γη δεν κατεβαίνει. Έτια ψηλά στα νέφαλα που πετά πομένει. Γιολά, γιολά μου και ζουμπούλι μου, ήρθω καιρό, ήρθω καιρός που σε βλέπα. Είναι σωστός, καλά τα λέει. Οι άλλοι πτέρνησαν μέσα, πρέπει να έχουν πιο πολύ μυαλό, σαν πιο μεγάλοι. Όταν το λέει, καλά το λέει. Αυτό δεν ήταν μαθημένο να είναι κλειστό έτσι. Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο θα το συνηθίσει. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή, εντάξει, με το φαγητό τώρα έτσι που γίνεται. Αυτό είναι νευρικό και λίγο. Εντάξει, το αν ρίξει την τουαλέτα στην πισίνα, κάτι καλύτερο θα είναι. Αν έχει έκατε τώρα. Λοιπόν. Όχι εδώ. Ανοίξε εδώ πέρα. Γιατί δεν μπορούμε να φάμε εμείς? Λεφτά έχουμε, παίρνουμε από όλα και μια ζωή κακομοιριά. Φαΐ είναι, δεν είναι χρυσάφι. Έχει δίκιο τώρα εσύ. Φάτε, βρίγνετε φαΐ, πρώτα μην πεινάτε μόνο. Άντρες του λόγου της τιμής έχουν λίγη μήνυ. Κι είναι κι αυτός μέσα σε αυτούς και όχι μεγάλη ευθύνη. 10 η ώρα. Το Big Brother μόλις τελείωσε, αλλά το γλέντι στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου τώρα ξεκινάει. Δύο η ώρα μετά τα μεσάνυχτα και οι φίλοι και συντοπίτες του Γιάννη Φουκάκη βγαίνουν στους δρόμους για να συνεχίσουν το ξεφάντωμα. Βλέπεις το Φουκάκη? Βέβαια το Φουκάκη δεν βλέπουμε. Ναι παιδιά, το Γιαννάκι μας είναι το πιο καλό παιδί. Φουκάκη, όταν γάλατε τη μεδιά, θα κάνουμε την ίδια μεδιά. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα και το γλέντι δεν λέει να σταματήσει. Προορισμός, το πατρικό σπίτι του Γιάννη. Περασμένες 4, τα γλέντια στην Κρήτη για το Γιάννη Φουκάκη δεν σταματάνε εδώ.